κυρίες και κύριοι, ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στην επερχόμενη ενεργειακή κρίση Ευρώπης και Ρωσίας, αφήνει το Υπουργείο Ενέργειας. Σε ευρεία σύσκεψη όλων των ενεργειακών φορέων, αποφασίστηκε να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας, εφοδιασμού της χώρας. Η διεξαγωγή των stress test, την αναγκαία προληπτική ενέργεια, εν ώψη ενδεχόμενης διαταραχής του εφοδιασμού φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας κατά τον προσεχή χειμώνα. Ακόμα και περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο περιλαμβάνει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που καταστρώνει η χώρα ώστε να αντιμετωπίσει διαταραχή λόγω του εμπάργου της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον προσεχή χειμώνα. Σε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας αποφασίστηκε να ολοκληρωθούν τα stress test του ενεργειακού συστήματος και να αποσταλούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από κοινού με τις υπόλοιπες χώρες μέλη. Την ίδια ώρα η Ρωσία μετά την απαγόρευση των εισαγωγών φρούτων και κυπευτικών από την Πολωνία μπλοκάρει και τα ελληνικά φορτία με ροδάκινα με την αιτιολογία ότι εντοπίστηκε παράσιτο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ροδακινοπαραγωγούς Βόρειας Ελλάδας. Ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα μηνύματα. Η απορρόφηση είναι πολύ χαμηλή φέτος. Ο κόσμος ουσιαστικά που έχει βγάλει την παραγωγή του δεν μπορεί να διαθέσει το προϊόν και οι τιμές τις οποίες το διαθέτει είναι πάρα πολύ μικρές. Και επομένως υπάρχει κόσμος ο οποίος μεγάλες ποσότητες τις πετάει και βρίσκεται σε απόγνωση. Η παραγωγή του νομού Ημαθίας εξακολουθούν να φορτώνουν με ροδάκινα τα φορτηγά για να τα στείλουν στη Ρωσία. Υπάρχει όμως έντονη αγωνία τι μπορεί να συμβεί αν η Ρωσία κήρυξει και επίσημα εμπάργκο στα προϊόντα της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση τραγική, θα μπορούσα να πω, για τα ελληνικά προϊόντα και ειδικότερα για το ροδάκινο. Ήταν συνάρτηση και του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά αυτό που μας τρομάζει πολύ περισσότερο είναι αυτό που ακούμε τελευταία για εμπάργκο της Ρωσίας στα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα. Θα πρέπει να βρούμε διπλωματικά τους τρόπους αυτούς, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν την ελεύθερη διακίνηση των ελληνικών προϊόντων προς τη Ρωσία. Οι ελληνικές εξαγωγές των οπωροκυπευτικών και των φρούτων προς τη Ρωσία ξεπερνούν μόνο για το καλοκαίρι τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο σύνολό τους μαζί με τις γούνες φτάνουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ το έτος. Έχουμε ζητήσει να υπάρχει κάποια αποζημίωση στο θέμα των ακυρώσεων των παραγγελιών, ναι, λόγω εκτάκτου ανάγκης. Τώρα αυτό υπάρχει το κοινωνικό ταμείο που θα μπορεί να μας εντάξει σε ένα τέτοιο ποσό. Αυτό χρειάζεται γρήγορα να κινηθεί γρήγορη, η οικονομική διπλωματία και να ζητήσει έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Και στον τουρισμό οι επαγγελματίες ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα, αφού ήδη έχουν χαθεί οι προσελεύσεις τουριστών από την Ουκρανία, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι Ρώσοι τουρίστες έρχονται πλέον δεύτεροι σε αφίξεις. Οι Ρώσοι έχουν χάσει την πρωτοκαθεδρία στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και ανησυχητικό είναι αυτά που μαθαίνουμε για επιβολή κυρώσεων από μέρος της Δύσης και των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας για την Ουκρανία. Γνωρίζουμε ότι εξάγεις αγιογραφίες και στη Ρωσία. Πώς πηγαίνουν οι δουλειές εκεί πέρα? Δόξα τω Θεώ πάμε πολύ καλά, αν και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα μας προβληματίζουν. Το εμπάρκο βλέπω από τη Ρωσία που απειλεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που μας φοβίζει ιδιαίτερα. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ζητήσει τη σύγκληση της Διευπουργικής Επιτροπής ώστε να εξεταστούν όλοι οι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων προς τη χώρα μας από το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία.